Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και καλό μήνα φυσικά. 1η Ιουνίου σήμερα στον Λίμπερο στους 107 και 4 εκπομπή του All About Aris μέχρι και τις 7. Και σήμερα φυσικά θα τα πούμε με πολλά και ενδιαφέροντα που αφορούν το ρεπορτάζ της ομάδας του Άρη στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, με το εκπληκτικό timing χθες της ανακοίνωσης των νέων προπονητών για την επόμενη σεζόν και στις δύο μεγάλες ομάδες του Άρη, στα δύο μεγάλα τμήματα, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν ξαναγίνει αυτό. Ο Πάκο Ερέρα στο ποδόσφαιρο και ο Βαγγέλης Αγγέλ, ο οποίος συνεχίζει φυσικά και την επόμενη χρονιά στην μπασκετική ομάδα. Θα λύσουμε τα δεδομένα για τις δύο αυτές συμφωνίες σε ΠΑΕ και ΚΑΕ και θα σας δώσουμε πλούσιο ρεπορτάζ για ό,τι υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί μεταγραφικό στο ποδόσφαιρο, κατά κύριο λόγο, πλάνα, σχέδια, κινήσεις που πρέπει να γίνουν και είναι πολλά, όπως σας είπαμε, που θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο και αφορούν την επιστροφή του Άρη στη Σούπερ Λίγκα. Ο Γιάννης Ράτσης είναι μαζί μας σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε, εάν θέλετε φυσικά, όπως πάντα, να επικοινωνείτε με την εκπομπή με το γνωστό τρόπο μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Για οτιδήποτε φυσικά εννοείται, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε στη διάθεσή σας. Μαζί μας, όπως πάντα, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, stoiximan.gr, εκεί όπου το παιχνίδι γίνεται πάρα πολύ εύκολη διαδικασία με τις εφαρμογές που διαθέτει ο στοίχημαν, όπως το Speedbet. Εσείς απλά, αν χρησιμοποιείτε πολύ μια ταμπλέτα ή ένα κινητό, κατεβάστε την εφαρμογή και τώρα που πλησιάζει και το Mundial, θα έχετε τη δυνατότητα πολύ γρήγορα, ακόμη και στο live, να στοιχηματίζετε. Στο ποδόσφαιρο φυσικά είμαστε στην εποχή Ερέρα, Πάκου Ερέρα, ο οποίος σήμερα βέβαια αναχώρησε το πρωί για την πατρίδα του, για την Ισπανία, που θα επιστρέψει κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες, προκειμένου φυσικά όταν θα επιστρέψει να γνωρίσει από κοντά τις εγκαταστάσεις, το γήπεδο, το ρίσιο κτλ. Εκεί που θα περνάει δηλαδή τις περισσότερες ώρες της ημέρας του, και θα, με την επιστροφή του φυσικά, ενδεχομένως να φέρει και κάποια έτσι, να φέρει και κάποια νέα, νεότερα αν θέλετε, όσον αφορά τους παίκτες που έχει εντοπίσει, με τους οποίους μιλάει και είναι πολύ πιθανό να φέρει στην ομάδα. Από σήμερα ουσιαστικά και μέχρι να επιστρέψει φυσικά ο Πάκο Ερέρα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά και όχι στην Αθήνα, θα ξεκινήσει από πλευράς διοίκησης η διαδικασία των επαφών και των συζητήσεων με τους ποδοσφαιριστές από το φετινό ρόστερ της ομάδας, οι οποίοι θα παραμείνουν και την επόμενη σεζόν, και ποιοι φυσικά θα αποχωρήσουν από αυτή, και θα έχουμε μια εικόνα δηλαδή τις επόμενες μέρες ξεκάθαρα για το βασικό κορμό που θα παραμείνει από τη φετινή ομάδα, και σε αυτό τον κορμό θα έρθουν να προστεθούν και όλα τα καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες των συζητήσεων που έκανε στην Αθήνα ο κύριος Ερέρα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ότι έχοντας παρακολουθήσει και αυτός παιχνίδια της ομάδας αλλά και λαμβάνοντας κάποιες εισηγήσεις και από πλευρά Σάρη, έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν θα είναι παραπάνω από μια δεκάδα οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα παραμείνουν και την επόμενη σεζόν από το φετινό ρόστερ. Καλό ή κακό, θα το δείξει η ιστορία όλο αυτό και με ποια κριτήρια φυσικά γίνανε αυτές οι επιλογές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάνω σε ένα τέτοιο αριθμό θα πάμε, δηλαδή θα παραμείνει ένας τέτοιος αριθμός, και από εκεί και πέρα θα έρθουν να προσθεθούν και αρκετοί άλλοι στην ομάδα. Είναι νομίζω και λίγο άκομψο να μπούμε τώρα στη διαδικασία να αναφέρουμε κάποια ονόματα, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως τις επόμενες μέρες νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα, γιατί θα ξεκινήσει η διοίκηση αναγκαστικά να κάνει επαφές με όλους αυτούς που θα συστηθείτε, αυτούς που θα παραμείνουν και φυσικά πολύ περισσότερο και αυτούς που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Μπορώ να σας μεταφέρω την πληροφορία ότι το Σαββατοκύριακο πιθανότητα θα υπάρξει ίσως και καθοριστική επαφή με τον Ούγκο Σόουζα,
για να ξεκαθαρίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο ρόστερ της ομάδας την επόμενη σεζόν. Πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αυτό το Σαββατοκύριακο ο Θόδωρος Καρυπίδης να συναντηθεί με τον Πορτογάλο που παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, το διάστημα αυτό κάνει τις διακοπές του στη Χαλκιδική. Και καλά κάνει φυσικά ο άνθρωπος. Έχει και ένα συμπαίκτη του πρώην από την Ισπανία, με τον οποίο περνάει αυτές τις μέρες στη Χαλκιδική. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως λένε οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, να τον καλέσει αυτές τις μέρες, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Θόδωρος Καρυπίδης, για να μιλήσουν, και αυτή θα είναι, νομίζω, μια καθοριστική επαφή. Έχουν συζητηθεί αρκετά πράγματα, σας έχουμε αναφέρει το ρεπορτάζ και άλλες φορές, δηλαδή τα χρήματα που αρχικά αξίωσε ο Πορτογάλος, πόσα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσει η ΠΑΕ, αν υπάρχει διάθεση να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του ο Πορτογάλος και να ανέβει λίγο η ΠΑΕ, που θα καθίσει μπίλια δηλαδή, και το αν θα συνεχίσει να είναι ποδοσφαιριστής του Άρη και την επόμενη σεζόν ο Πορτογάλος. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τους πρώτους που θα κληθούν να συζητήσουν την προοπτική παραμονή του στην ομάδα. Είναι θετική η εισήγηση του Ερέρα για παραμονή. Εντάξει. Τα χρήματα είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν αφορά τον Ερέρα το οικονομικό. Τον Ερέρα τον αφορά το αγωνιστικό σκέλος. Από εκεί πέρα, εάν τα βρουν στο οικονομικό, έχει καλώς. Εάν δεν τα βρούνε και ξεκαθαρίσει πλέον οριστικά ότι δεν θα συνεχίσει την ομάδα, δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του, άρα θα κινηθεί να αποκτήσει άλλον κεντρικό αμυντικό. Ο Βελζής έχει συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Ναι. Ωραία. Άρα εγώ εικάζω ότι θα καταλάβουμε και ποιοι από τους παίκτες, με αφορμή τώρα λέω για τον Βελζής, με αφορμή και τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο και θα κληθούν, ναι. Ποιοι δεν περιλαμβάνονται, θα δούμε εκεί πέρα. Γιατί, παράδειγμα, μην πω το Δελζή, πες ότι είναι ο Τσαλτίδης, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Συμβόλαιο την επόμενη σεζόν, απλά τα πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Κατατεθειμένα τα συμβόλαια είναι, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ο Δελζή έχει συμβόλαιο την επόμενη σεζόν, ο Βαλεριάνος έχει την επόμενη, ο Μουμίν, ο Ιντζόγλου, ο Διαμαντόπουλος. Είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Πάρα πολλά συμβόλαια. Είναι αυτά που ολοκληρώνονται. Μέσα σε αυτά είναι και του Σόουζα που σας αναφέραμε. Είναι του Καντιμίρη, είναι του Αναγνωστόπουλου, είναι του Μπούρμπου, είναι του Τσουμάνι, είναι του. Α, και του Μιλούνοβιτς έχει την επόμενη σεζόν. Και ο Μπαργκάν έχει την επόμενη σεζόν. Και σας είπαμε ποιοι. Βάλετε όλους τους υπόλοιπους να δείτε ποια συμβόλαια λήγουν. Αυτά όσον αφορά. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουν όλοι αυτοί. Το λέω. Όσοι έχουν συμβόλαιο. Φαντάζομαι πως ναι. Θα μείνουν όλοι. Μα ανέφερα προηγουμένως ότι βάσει του ρεπορτάζ. Καμιά δεκάδα περίπου θα παραμείνει. 10 με 11 ποδοσφαιριστές. Το πολύ. Εικάζω εγώ από αυτά που συλλέγω από το ρεπορτάζ. 10 με 12 είχαμε γράψει, οπότε εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα. Μην μείνουν 9 ή 13, να ξέρετε. Από εκεί και πέρα. τώρα είναι και 12 και 13, δεν τα χαλάσουμε κιόλα τώρα. Αλλά... Άρα μας είπες για Σόουζα. Για Πλατέλα έχεις briefing. Εντάξει, Πλατέλα ούτως ή άλλως εκπρόσωπό του στην Αθήνα είναι. Ο Καρυπίδης είναι στην Αθήνα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας. Εκεί θα γίνει η συνάντηση. Απλά ο Σόουζα είναι εδώ. Γι' αυτό το ανέφερα. Και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να χρονίζει άλλο, να παραμένει σε εκκρεμότητα, ή θα συνεχίσει την ομάδα, ή δεν θα συνεχίσει, για να ξέρει και ο Ερέρα ότι θα πρέπει να ψάξει για κάποιες άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Είναι απλά τα πράγματα. Σας έχουμε αναφέρει τα οικονομικά δεδομένα εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή ποια χρήματα αξίωσε ο ποδοσφαιριστής, που σταμάτησε η ΠΑΕ, δηλαδή τι προσέφερε. Θα τα βάλουν τώρα κάτω, θα δουν πάρει να δουν να βρεθεί η χρυσή τομή. Εγώ έχω πει την άποψή μου, εγώ θα ήθελα να παραμείνει στην ομάδα γιατί είναι ένας παίκτης που έχει κρυθεί, έχει δείξει κάποια πράγματα, το ξέρουμε, μας ξέρει, ξέρει την ομάδα, το περιβάλλον, είναι ένας καλός αθλητής, καλός επαγγελματίας, καλός ποδοσφαιριστής, έδειξε διάθεση αυτόν τον 1,5 χρόνο, έμεινε στη Football League. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους παίκτες στο οποίο θα στηριχθεί και ο Ερέρα την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε, δεν είμαστε εμείς που καθορίζουμε το budget. Είναι και άλλα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτά θα συζητήσουν οι δύο πλευρές όταν θα συναντηθούν στις επόμενες μέρες. Αυτά έτσι ίσως ένα εισαγωγικό σημείο. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια γιατί κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Έχουμε επικοινωνία με Βαλβέρδε, έχουμε Μπαρτσελόνα Μπ, Γάμα, Σε, Δέλτα, Έψιλον. Όλα αυτά εδώ μέχρι και τις 7 να ακούσετε εμπεριστατωμένα το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη σε πρώτη φάση και θα περάσουμε προς το τέλος και στο μπασκετικό μας ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε, All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Μαζί μας βεβαίως ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, και τώρα που έρχεται Μουντιάλ, εφοδιαστείτε με το τηλέφωνο 62 85 86.
Και στο κέντρο οι παραγγελίες γίνονται δεκτές φυσικά και δυτικά και στα κάστρα Mr. Gold. Αν έχετε καμία βάφτιση, κανένα γάμο, τώρα πολλαπλασιάζονται και οι γάμοι και τα βαφτίσια. Αν γίνεστε νονός, αν γίνεστε κουμπάρος, alter ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κουστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, στη βάφτισή σας, όχι δική σας, των παιδιών σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική ένδυση, κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα καταπληκτικά ρούχα. Σας το βεβαιώνω προσωπικά και θα πάτε στα τρία καταστήματα, σε όποιο γουστάρετε εσείς, κέντρο Παύλου Μελά 36, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. alteregofashion.gr για να δείτε πριν πάτε στο μαγαζί. Μαζί μας και ο Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου, κυρίες και κύριοι, Αγίου Μινά με Κατούνη στην πλατεία Εμπορίου. Ή αλλιώς ΕΔΕΣ 9, θέλετε να βάλετε το GPS για να φτάσετε. Πλατεία Εμπορίου 513-094 το τηλεφωνάκι. Εγγύηση όσον αφορά τα αξεσουάρ μπάνιου και τα υδραυλικά είδη. Το όνομα είναι Regina. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr, να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, να τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και να κάνετε κουκλί το μπάνιο σας. Ο φίλος 779 λέει, στα πλαίσια της καλής αγωνιστικής λειτουργίας, το συμβόλαιο του Μήλου, αν αυτό σκοπεί, να βρει τρόπο λύσης ο Κάρη, πρέπει να υλοποιήσει όλα τα θέλω του Πάκο. Μ' αρέσει αυτό, ο Μήλου, ο Κάρη και ο Πάκο. Προφανώς και θα προσπαθήσει να τα υλοποιήσει. Αλλά σε όλες τις ομάδες παντού και πάντα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που ξεμένουν. Πολλά είναι τα παραδείγματα και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Βλέπετε και σε άλλες ομάδες που έχουν οικονομική, μεγάλες οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν λύνουν τα συμβόλαιά τους. Άμα πάμε παραδίπλα εδώ στο συμπολίτη, βλέπετε τον Μπρίκιτς με μια 500 το χρόνο. Και τον, πώς το λένε αυτό, τον πήραν το Λαβέκ, πώς λέγεται, δεν είναι θέμα οικονομικό. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υπογράψει συμβόλαιο, για να λύσει ένα συμβόλαιο, θέλει πολλές φορές να ικανοποιηθεί οικονομικά με παράλογο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί σε κάποια από τις περιπτώσεις του Άρη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο εύκολο στο λέμε λύστο το συμβόλαιο. Και σας έφερα παράδειγμα, γιατί αν υπάρχει αμφισβήτηση στον Άρη περί χρημάτων, παράδειγμα. Δίπλα που οικονομικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά δεν το λύνει ο άλλος το συμβόλαιο. Όταν ξέρει ότι θα πάρει 500, 200, 300 στάνταρ και όταν δεν έχει άλλες ανάλογες προτάσεις. Γι' αυτό παιδιά είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές και κάποιοι ξεμένουν. Ευτυχώς στον Άρη αυτά τα προβλήματα έχουν περιοριστεί. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να μην είναι στα πλάνα και να πρέπει να λυθεί το συμβόλαιό τους και είναι και υψηλό το κόστος. Νομίζω ότι ο Μιλούνοβιτς είναι το πιο σημαντικό θέμα, αλλά να δούμε και ποια θα είναι η εισήγηση του Πάκο Ερέρα για τον Σέρβο, αν θα τον θέλει ή όχι. Αν δεν τον θέλει, θα υπάρχει ανάλογη εισήγηση. Αν τον θέλει, τότε αλλάζει η κουβέντα. Ο 779 έρχεται και με δεύτερο μήνυμα και λέει: έχει και ένα ταξίδι στη ΣΥΠΑ να κάνει ο Καρύπ για να ξεκαθαρίσει το μετοχικό ή για να κλείσει εκ νέου τη χορηγία που δεν έχει κλείσει ακόμα. Στελέχωση και οργάνωση, λέει ο φίλος 779. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στην ατζέντα του Θόδωρου Καρυπίδη. Το αν θα πάει το ταξίδι στην Αμερική, το αν θα εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μια χορηγία η όλη υπόθεση, αν θα διαφοροποιηθεί και η δική τους πρόταση, δηλαδή των Αμερικάνων, σε κάτι παραπάνω από χορηγία. Όλα αυτά θα δρομολογηθούν τις επόμενες μέρες. Το καλό είναι ότι κινούμαστε ήδη με προπονητή που ψάχνει παίκτες και ήδη έχει κάνει τις πρώτες του επαφές και ενώ βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Άρα και όλα τα υπόλοιπα θέματα και ζητήματα αισιοδοξώ ότι θα έχουν πάρει το δρόμο τους στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, ώστε η ομάδα όταν ξεκινήσει με το καλό προετοιμασία τέλη Ιούνιου, αρχές Ιούλη, να έχει δρομολογημένα όλα όσα πρέπει να έχει δρομολογήσει. Από την εταιρεία ένδυσης, γιατί η εταιρεία ένδυσης, ξέρετε, δεν κλείνεις 29 Ιουνίου και 30 σου φέρνει τα ρούχα. Από την εταιρεία ένδυσης, φυσικά ένα σημαντικό κομμάτι είναι το τηλεοπτικό, η εμπορική δραστηριότητα της ομάδας, το e-shop. Αυτό, okay, μπορεί να πάει και να μην να ξεκινήσει, δηλαδή τον Ιούλιο, ας πούμε.
ή τον Αύγουστο να λειτουργεί, αλλά ήδη θα έπρεπε να τρέχει και εκεί το project, τα γραφεία, η περαιτέρω στελέχωση πέρα από τον προπονητή, ο γενικός αρχηγός που θα αναλάβει στην ομάδα, πολλά ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά και δρομολογούνται από την πλευρά της διοίκησης της ομάδας. Ο φίλος, ο 086 λέει καλησπέρα. Ο Αλέξης χθες υποσχέθηκε αποκαλύψει σήμερα για το που θα πάει ο Σπανός και ο Μυροφορίδης. Θα τις κάνει? Θα τις κάνει σε λίγο, ρε φίλε. Ό,τι υπόσχεται ο κύριος Αβόπουλος από την άποψη του ρεπορτάζ, το υλοποιεί. Θα μάθετε σε λίγο το που θα πάνε ο Σπανός και ο Μυροφορίδης. Μαζί θα πάνε. Τσουκ. Η απάντηση είναι τσουκ. Τι γράφει εκεί, φίλε? Γράφει κάτι αποκλειστικές ειδήσεις, παιδιά. Τις διαβάστε αύριο. Δεν σας λέω τι. Έρχεται ο Ρονάλντο. Να δεν είναι. Ο Κριστιάνος τον Άρη. Όχι. Fake news. Δεν έρχεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Άρη, παιδιά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Μπορούσε βέβαια να έρθει να μας αγοράσει. Είναι μια επιλογή αυτή. Αλλά θα δούμε. Τέλος πάντων, να θυμίσω ότι αύριο όλοι εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε και την Άρης είσαι με πολλά και ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, με τις δικές μας στήλες βέβαια και με αποκαλύψεις αύριο και από αύριο και κάθε Σάββατο. Η Άρης είσαι πλέον μπαίνει σε ρυθμούς Super League όσον αφορά το ποδόσφαιρο και αντιλαμβάνεστε ότι το ρεπορτάζ θα είναι καυτό και το ρεπορτάζ θα έχει να κάνει βεβαίως και με μεταγραφικά και με οργανωτικά και με πολλά άλλα ζητήματα και θέματα, με τον Πάκο Ερέρα και την φιλοσοφία του, με τους στόχους τους μεταγραφικούς. Θα διαβάζετε κάθε Σάββατο την αγαπημένη σας εφημερίδα σε κιτρινόμαυρο φόντο βεβαίως πάντα, γιατί Άρης είσαι. Για το φίλο που ρωτάει αν ξέρουμε ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν, λίγο πολύ το απάντησε και ο Αλέξης πριν. Αλλά παιδιά, περιμένετε ακόμα, ο προπονητής χθες υπέγραψε. Προφανώς έχει εικόνα, γιατί είχε και εικόνα από κάποια παιχνίδια του Άρη, από DVD κτλ. Έχει μια εικόνα, αλλά όταν πλέον υπογράφεις και αναλαμβάνεις μια ομάδα, τα βλέπεις και λίγο πιο διεξοδικά τα πράγματα. Τα βλέπεις λίγο πιο αναλυτικά και φαντάζομαι θα έχει τη συνεργασία αυτή με τον κύριο Καρυπίδη και θα αποφασίσουν οριστικά και αμετάκλητα ότι θέλω το Σαββόπουλο, δεν θέλω το Τζαλτίδη. Ναι, μεν δεν θέλω τον Τζαλτίδη, αλλά επειδή έχει μεγάλο συμβόλαιο, τον αφήνω στην άκρη για την ώρα. 31 Αυγούστου μπορώ να τον διώξω. Μέχρι 31 Αυγούστου μπορώ να τον διώξω και επικεντρώνομαι σε αυτόν και σε αυτόν. Δεν γίνεται από μία στιγμή. Δεν είναι, ξέρετε, μάνατζερ το ποδόσφαιρο να μπαίνεις σήμερα 1η Ιουνίου, να πετάς έξω 10 παίκτες, να βάζεις 10 παίκτες από αλλού επειδή θα μπει στο κομπιούτερ και το βράδυ να παίξεις μαζί τους φίλους σου. Αυτό θέλει μία διαδικασία. Θέλει συγκεκριμένα πραγματούδια που πρέπει να γίνουν. Συγκεκριμένη έκθεση του Πάκο Ερέρα. Από την έκθεση αυτή μετά να γίνουν δύο πάνω, δύο κάτω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι πολλές φορές που διαφοροποιούν τις καταστάσεις, να καταλήξουν στην τελική λίστα και μετά να βρουν και τους παίκτες σύμφωνους οι προτάσεις που θα υπάρξουν από την πλευρά του Άρη για να προχωρήσει το όλο θέμα προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όλοι λέμε ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, τι είπε, τον Πλατέλα τον θέλει, τον Έναν τον θέλει, τον Σόζα τον θέλει. Όχι, τον θέλει, ωραία. Και ο Σόζα θέλει 170. Ή μπορεί να θέλει 150, ή μπορεί να θέλει 400, ή μπορεί να θέλει 50. Η ομάδα μπορεί να τα δώσει αυτά που θέλει. Δεν είναι τόσο απλό. Ή δεν θέλει τον Ιξ ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Το λύνει. Δεν το λύνει, μπορεί να θέλει να πει, το λύνω βεβαίως, δώστε μου όλο το συμβόλαιο. Θα το δώσεις? Όχι. Είναι πάρα πολλά πράγματα σε μια διαπραγμάτευση που παίζουν τον ρόλο τους και γι' αυτό χρειάζεται και λίγο υπομονή. Και ξέρετε και η πίεση δεν είναι καλό σύμβουλο, κάθε άλλο. Είναι ο χειρότερο σύμβουλο η πίεση. Και η πίεση στο παρελθόν μας πήγε σε κακά αποτελέσματα, σε άσχημα αποτελέσματα. Μην επαναλαμβάνουμε τώρα την πίεση, όχι ανανέωσε τον Νάτσο, όχι ανανέωσε τον Κόκε και μετά γιατί ανανέωσες με 800 τον Κόκε, γιατί ανανέωσες με 500 τον Νάτσο. Στα λόγια όλα εύκολα είναι. Θα δούμε.
πώς ακριβώς θα γίνει. Το καλό είναι ότι 31 Μαΐου έκλεισε ο προπονητής. Το καλό είναι ότι 1η Ιουνίου ήδη τρέχει το project, το πλάνο, το αγωνιστικό της ομάδας. Μακάρι να έχουμε και άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα και να μπορούμε σιγά σιγά να μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έρχονται, για ποδοσφαιριστές που παραμένουν, άρα για ποδοσφαιριστές που σχηματοποιούν το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και βεβαίως, κάτι που το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, όσοι ποδοσφαιριστές αποχωρήσουν από την ομάδα, να μην έχουμε εκκρεμότητες με την έννοια πια. Εκκρεμότητες μπορεί να έχεις. Μπορεί να συμφωνήσεις με τον κύριο Σαββόπουλο να αποχωρήσει από την ομάδα, να του χωστάς 30 χιλιάρικα και να πεις θα πάρεις 10 τον Ιούνιο, 10 τον Αύγουστο και 10 τον Σεπτέμβριο. Δεν εννοώ όποιος φεύγει και εξοφλείται, προς Θεού. Έβλεπα σήμερα έχει 5 προσφυγές η Λάρισα. Στη Σούπερ Λίγκα είναι η Λάρισα. Έχει 5 προσφυγές με κούγια. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά είπα ότι, παράδειγμα, το λέγαμε πέρσι. Μπορώ να το πω, έφυγε ο Καπνίδης. Το παιδί πήρε κάποιες συναλλαγματικές για το καλοκαίρι. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Ιούνιο, Ιούλιο, τέλος πάντων, για το καλοκαίρι, μέσα στους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά πρέπει να εξυπηρετούνται. Γιατί πλέον είμαστε λίγκα. Και αν με το καλό κλείσει το τηλεοπτικό, έχεις χορηγό στη φανέλα, τα έσοδα, βγουν τα διαρκείας με το καλό από εβδομάδα, έχεις έσοδα πλέον. Άρα δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να ξεφτιλίζεσαι γιατί έκανε ο Πίντο προσφυγή για 8 χιλιάρικα. Που το κάλυψες, τα πλήρωσες. Γύρισε κιόλας πίσω. Πήγες στην Επιτροπή Επιτήρησης της ΕΠΟ και ήταν όλοι πληρωμένοι και υπογεγραμμένοι. Οι οφειλές σου στο δημόσιο επίσης, ρυθμισμένες, χωρίς οφειλή σου, 31/12/17. Και δεν το λέω εγώ ή ο Αλέξης τίποτα, το είπε η ΕΠΟ. Το είπε η αρμόδια επιτροπή που σε ελέγχει. Άρα δεν είναι κάτι ψέματα. Ψέματα είναι ότι έχεις άνοιγμα 2,5 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια γιατί έχεις ελεγχθεί από την ΕΠΟ. Αλλά πρέπει να είσαι και συνεπής σε ό,τι κάνεις και ό,τι συμφωνίες κάνεις με όποια παιδιά αποχωρήσουν. Και τα παιδιά που θα μείνουν βέβαια, αλλά εντάξει, αυτός που θα μείνει πείθεται και πιο εύκολα να πάει 20 μέρες πίσω και ένα μήνα πίσω. Αυτός που θα φύγει όμως, δεν είναι τώρα να έχουμε προσφυγές για 5, 10, 15 ή 20 χιλιάρικα. Ξεφτύλα θα είναι αυτό για τον Άρη. Με τα δεδομένα πλέον που επικρατούν στη Σούπερ Λίγκα. Τα οικονομικά για το σύλλογο εννοώ. Αυτά όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο λειτουργίας. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη 62-85-86 καλείται και έρχεται στο χώρο σας. Μαζί μας και ο Αβράμογλου. Θαυματουργά φυτά, η άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Στην πλατεία εμπορίου βρίσκεται ο Αβράμογλου. Κάντε ένα τηλεφωνάκι 513-094 αν έχετε ερωτήσεις και θα σε εξυπηρετήσει για τα πάντα όλα. Πάμε στο break των 6 και θα επιστρέψουμε με γραμμές, κύριε Σαββόπουλε. Παρασκευή σήμερα. Να ανοίξουμε γραμμές στο λαό, να μιλήσει για Πάκο Ερέρα. Και να έχετε και τις απορίες σας έτοιμες, να τις καταγράψουμε και αν μπορούμε να τις απαντήσουμε. Πάμε, πάμε, κύριε Ζάτση. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα ανοίξουμε γραμμούλες στο 2310-287-888. Μπορείτε να καλείτε για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά αλλά και τα μπασκετικά, καθώς και στο μπάσκετ ο Άρης έχει προπονητή από χθες. Βέβαια στην ουσία δεν έφυγε ποτέ ο Αγγέλο αφού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Άρη, αλλά συνεχίζει κανονικά στη θέση του και ξέρεις και εκεί τον μπούσουλα, τον αγωνιστικό που θα τον στηρίξεις. Μαζί μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαβριάτικα κουστούμια για να ξεχωρίσετε το γάμο σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, ένα μαγαζί. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, δεύτερο μαγαζί και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος, αν έχεις φορτηγό, ο Γιαννόπουλος είναι η λύση. 751-933, κράτα το τηλεφωνάκι. Αν πάθεις οτιδήποτε, όλο το 24ωρο με το φορτηγό σου έρχεται το κινητό συνεργείο και σε βάζει μπρος. 4 χιλιόμετρο Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Κατερίνη στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι. Τηλέφωνο 751-933, όπως σας είπα και λίγο πριν. Μαζί μας η Στίχημαν,
Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημα.gr. Άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Και βεβαίως ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γίνης. Μπορείτε να βρεθείτε στην έκθεση του Φτίκα να σχεδιάσετε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλεφωνάκι 905-503. Γραμμές ανοιχτές. Ο κύριος Καβαδίας είναι πλέον στην παρέα μας. Αντικαθιστά τον κύριο Ζάτσι. Τι ακούγεται έτσι, ρε. Πώς. Μικρόφωνο. Το μικρόφωνο μου ακούγεται έτσι. Τι να κάνω. Να το βαρέσω. Να συνεχίσω να μιλάω. Να σταματήσω να μιλάω. Να φύγω να πάω σπίτι μου. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούγεσαι κανονικά. Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Καλαμαριά. Είχαμε μιλήσει χρήσανθε και το πρωί είχα πάρει στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Λοιπόν, τώρα παίρνω για άλλο λόγο. Mm-hmm. Είναι ιδανική συγκυρία, θα έλεγα, όχι όρημη, αλλά ιδανική συγκυρία, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό ο σύλλογος να εμφανίσει, ας το πούμε, μια τέτοια εικόνα ότι κλείνω τον προπονητή μου, κάνω τα πάντα όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά και η συγκυρία του μπάσκετ. Αν υπήρχαν τα τμήματα αυτά marketing του ερασιτέχνη, της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, θα ήταν η ιδανική συγκυρία να κάτσουν σε ένα δωμάτιο, να στύψουν το μυαλό τους και να βγάλουν ένα πάρα πολύ καλό εμπορικό προϊόν που να έχει συνδυαστικό αποτέλεσμα για τα τμήματα και όφελος για τον ερασιτέχνη. Βέβαια, όταν μιλάμε για εμπορικό τμήμα του ερασιτέχνη και marketing, είναι σαν να λέμε επιστημονική φαντασία. Αλλά τέλος πάντων, θα μπορούσε με πρωτοβουλία ίσως το ερασιτέχνη να κάνει αυτά τα τρία τμήματα και να βγάλουν πάρα πολύ ωραία προϊόν. Να σου πω ένα πράγμα μόνο. Ότι ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να έχει εμπορική δραστηριότητα. Ορίστε. Ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να έχει εμπορική δραστηριότητα. Δεν μπορεί να έχει. Μπορούν να βγουν όμως ωραία πράγματα. Δηλαδή, να βγουν χορηγοί που μπορεί να βοηθήσουν τον ερασιτέχνη τον πρώτο χρόνο απλά με την παρουσία του, στο δεύτερο χρόνο με υλικοτεχνική υποδομή. Ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση, φυσικά αυτό και πρέπει. Ακριβώς, απλά πρέπει να σου πω το εξής. Γι' αυτό και λέω είναι ιδανική συγκυρία. Την έστασή μου μόνο θα σου πω. Ναι. Γιατί το ακούω και όχι μόνο το ακούω, αλλά και εγώ υπήρχαν χρονιές πριν από αρκετό χρονικό διάστημα που πίστευα στο ενιαίο Σάρις και στο ενιαίο διαρκείας ή τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει εμπορικά. Και θα σου το πω με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αν μπορούσε να γίνει, θα το είχαν κάνει και ομάδες μεγαλύτερου βεληνικούς είτε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός παράδειγμα που έχει 25.000 διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Ή 20. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 25 και 30.000 διαρκεία στο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και έναν ερασιτέχνη πάμπλουτο. Και δεν έχει ανάγκη. Ποιος είναι πάμπλουτο. Ωραία. Ας τον Ολυμπιακό, πάνε στον Παναθηναϊκό λοιπόν που είναι διαλυμένος ερασιτέχνης. Πάμε στον Παναθηναϊκό που είναι διαλυμένος. Πιθανόν οι συγκυρίες να μην τους έχουν κάνει, γιατί και εκεί φατρίες υπάρχουν. Άσε την Ελλάδα. Πάνε στο εξωτερικό. Εντάξει, ας αφήσουμε το εξωτερικό, είναι μια άλλη κατάσταση. Ναι, αλλά στην Ελλάδα εμπορικά. Είναι μια άλλη κατάσταση. Εμπορικά δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Για τους γείτονές μας, οι οποίοι ρίχνουν λεφτά στον ερασιτέχνη, κατά ψέματα και δεν έχουν ανάγκη. Μα έχει, χρηματοδότηση απευθείας. Έχει απευθείας χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν έπαιρνε ένα διαρκείας ο Αριανός στο ποδόσφαιρο και είχε έκπτωση για το διαρκείας του μπάσκετ ή το αντίστροφο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι, εμπορικά δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Να σου πω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ αντίστοιχα και να λέει: η ΚΑΕ Άρης αποφασίζει και όποιος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στην ΠΑΕ Άρης, του χορηγώ έκπτωση 10%. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να καταλάβεις, πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Δεν θα ήταν ωραίο να πει ο ερασιτέχνης, σκέψεις φωναχτές κάνω, έτσι. Δεν ναι, σημαίνει καλά να πει ο ερασιτέχνης. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Ότι όποιοι χορηγοί υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, τον πρώτο χρόνο, σε ό,τι υπάρχει στο γήπεδο που αφορά τον ερασιτέχνη, στα μικρά παιδιά στις ακαδημίες διαφημίζονται δωρεάν. Στο δεύτερο χρόνο θέλουμε υλικοτεχνική υποδομή. Στο τρίτο χρόνο θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Εκεί θα μπλέξουμε. Εκεί θα μπλέξουμε, αλλά δεν είναι τόσο. Γιατί υπάρχει χορηγός, θα σου πω ένα παράδειγμα. Σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης είμαστε και στον Άρη και σε όλες τις ομάδες χορηγοί επικοινωνίας. Τι είναι το χορηγός επικοινωνίας?
Εμείς προβάλλουμε τα εισιτήρια διαρκείας, τις φανέλες, την μπουτίκ, διάφορα θέματα. Δεν παίρνουμε λεφτά από τις ομάδες. Έτσι, ως διαφήμιση. Μας δίνουν 10 εισιτήρια για να δώσουμε στον κόσμο. Μας δίνουν τον αέρα, τον χώρο. Μπράβο. Όλοι λοιπόν είμαστε εν δυνάμει χορηγοί επικοινωνίας. Υπάρχουν οι άλλοι χορηγοί οι οποίοι δίνουν λεφτά. Πώς θα ξέρει ο ερασιτέχνης και ο κάθε ερασιτέχνης τι γίνεται. Θα μπλέξει εκεί την κατάσταση και πίστεψε με. Φυσικά και θα ξέρει. Πώς. Έχει 5 χορηγούς στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μπει στην μπλούζα του δωρεάν. Αν θέλεις, κύριε, εσύ που διαφημίζει τον ερασιτέχνη και δίνει λεφτά, πήγαινε εδώ στην ΠΑΕ και θα έρθουν από την ΠΑΕ μετά τα χρήματα. Σε ποιο τμήμα του ερασιτέχνη θα μπει. Γιατί θα σου πει. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί θα σου πει ο έφορος. Όπως σκέφτεσαι εσύ, φωνακτά το κάνω κι εγώ. Και έρχεται λοιπόν το βόλεϊ που σου λέει είμαι αυτοχρηματοδοτούμενο. Ναι. Και είναι ανταγωνιστής αυτού που χρηματοδοτεί το τμήμα βόλεϊ ή εταιρεία που θες να προβάλλω δωρεάν. Τι θα γίνει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρακτικά. Ναι, υπάρχουν. Συγκρούονται, καταλαβαίνεις. Μπορούν να λυθούν τώρα μεταξύ μας. Εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο ότι αν υπάρχει συνεννόηση, όλα λύνονται και ξεπερνιούνται. Ή τέλος πάντων πολλά, αν όχι όλα. Πολλά, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, το ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα στον Άρη δεν είχαμε συνεννόηση. Λέω, είναι μια καλή αφορμή, μια καλή συγκυρία. Όχι ότι είναι όρημη η κατάσταση. Είναι μια καλή συγκυρία. Ας καθίσουν, ας πούμε. Ας κάτσουν σε ένα τραπέζι. Αυτό ακριβώς. Και ας απλώς συνεννοηθούν και ας μην γίνει κάτι. Ας πούνε θα γίνει του χρόνου που θα είναι ίσως καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουν να χωρίσουν. Εγώ νομίζω ότι ο Αργιανός αυτό θέλει να δει. Δεν έχουν να χωρίσουν. Ίσα-ίσα μπορούν να ενωθούν σε πολλά πράγματα ο κύριος Γουλιέλμος, ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Ψηφίδης που είναι τώρα πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Ίσα-ίσα. Δεν έχουν κάτι να τους χωρίζει. Όχι, δεν έχουν να τους χωρίσει. Αυτό επιμένω, ότι η συγκυρία είναι καλή. Ο Άρης από το restart κάποια πράγματα τα έχασε, κάποια πράγματα όμως δεν τα έχει χάσει ακόμη. Έτσι είναι. Και είναι στο χέρι του να τα συνεχίσει να τα διεκδικεί. Πώς είδες Πάκο Ερέρα? Θα τον δούμε στην πορεία. Στο γήπεδο. Θα το δούμε στο γήπεδο. Σε αυτό το άθλιο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα μπορούσα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Αλλά το άθλιο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δύο όψεις. Η μία που παίζεται στο χορτάρι και η άλλη που παίζεται εκτός χορταριού. Και οι δύο είναι στο 50-50. Ναι. Έτσι είναι. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια μπορείτε να καλείτε. Εμένα μου αρέσει όταν υπάρχουν φίλοι του Άρη που αντί να παίρνουν ένα τηλέφωνο για να γκρινιάξουν για έναν καλό ή κακό ποδοσφαιριστή, μια καλή ή κακή ενέργεια, προσπαθούν να βρουν λύσεις. Προσπαθούν να βρουν πράγματα πάντως που θα βοηθήσουν. Αυτό το διάστημα, αυτός ο μήνας, αυτό το δίμηνο, μέχρι δηλαδή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μέχρι να αρχίσουν να εισραίουν στα ταμεία της ΠΑΕ κάποια έσοδα που θα είναι σαφώς αυξημένα την επόμενη σεζόν, σχέση με αυτό που ζούσαμε την τελευταία τετραετία, σε Γ και Β εθνική. Θα έχουν παρασάγκα στα νούμερα, όχι απλά θα είναι αντίθετα. Είναι ένα διάστημα στο οποίο θα δοκιμαστεί οικονομικά ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Χρήστα θα το ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα καλοκαίρια σημαίνει, μόνο να βάζεις αυτό το διάστημα. Το μοναδικό σου έσοδο είναι κάποια στιγμή που θα κυκλοφορήσουν τα διαρκείας, από την κίνηση ανάλογα που θα έχουν, θα μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία και θα υπάρχει κάποια ρευστότητα. Δηλαδή είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Θόδωρος Καρυπίδης θα πρέπει συνεχώς να βάζει το χέρι στην τσέπη. Θέλεις για να κλείσει τις εκκρεμότητες με το φετινό ρόστερ. Θέλεις τώρα που έγινε συμφωνία με τον προπονητή. Παρόλο που θα πήρε και μια προκαταβολή, ο άνθρωπος δεν θα υπέγραψε τζάμπα. Θέλεις για τους παίκτες που θα έρθουν και επίσης θα χρειαστεί να πάρουν προκαταβολή. Θέλεις για τα έργα που είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν στο Ρήσιο. Τρέμω στην ιδέα του τι θα αντικρίσει ο Πάκο Ερέρα όταν θα πάει κάποια στιγμή στο Ρήσιο τις επόμενες μέρες. Εντάξει, τρέμεις και εσύ. Και τι αντικρίσεις. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Έχεις να πας πάρα πολύ καιρό. Αλήθεια. Εγώ που πήγα πρόσφατα για ένα θέμα και μπήκα μέσα. Χαλιά. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Έχω να πάω από το 12. Είναι αποκαρδιωτική, είναι παρατημένα. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν περιποιεί η τιμή στον Άρη. Έτσι που είναι αυτή τη στιγμή το προπονητικό κέντρο. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, είναι απότοκο της οικονομικής κατάστασης που χτύπησε την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Στο Ρήσιο δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Και δεν μπορείς, αλλά πραγματικά δεν μπορείς πρέπει. Είναι, γιατί εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Εδώ τίθεται και ένα ερώτημα για μένα. Να κάνεις κάποια μερεμέτια ένα σουλούπομα ή να πεις θα ρίξω μια βόμβα, θα το ισοπεδώσω και το φτιάξω από την αρχή. Δεν μπορείς. Ναι, δηλαδή. Είναι δύσκολη η απόφαση για το Ρήσιο. Αλλά την άλλη σκληρή πραγματικότητα είναι ότι σε αυτό το προπονητικό κέντρο θα μπει ο καινούργιος προπονητής και οι παίκτες που θα έρθουν αλλά και όσοι παραμείνουν και θα πρέπει
με κάποιο τρόπο να βελτιωθούν λίγο οι εγκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς, δεν έχει γυμναστήριο. Δεν υπάρχει σοβαρό κλαμπ, δεν έχει ένα γυμναστήριο. Πρέπει δηλαδή να κάνεις κάτι, να φτιάξεις ένα λιωμένο, δεν ξέρω, ένα χτίσμα, ένα κάτι, να βάλεις μέσα όργανα, να κάνεις ένα γυμναστήριο. Είναι πράγματα τα οποία υπόθηκαν στις συζητήσεις με τον Πάκο Ερέρα. Ο άνθρωπος ρώτησε, τι έχετε, έχετε γυμναστήριο, έχετε εξοπλισμό, έχετε αυτό. Ναι, είναι αυτά που, με τα οποία δουλεύει ο κάθε σοβαρός προπονητής. Δεν ζήτησε δηλαδή κάτι το εξωπραγματικό ο άνθρωπος, ούτε συζήτησε κάτι που μας φαίνεται διαστημικό. Αυτά θα απλά γίνουν. Πράγματα ζήτησε να εξασφαλίσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Γιατί είναι η αλφαβήτα της δουλειάς των προπονητών. Όπως επίσης, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και θα τα ζητήσει, φαντάζομαι, και η Super League όταν θα κάνει τον έλεγχό της ενώπιση του νέου πρωταθλήματος. Συνήθως έτσι γίνεται από όσο γνωρίζω. Δηλαδή έρχεται η Super League, το κλιμάκιό της, βλέπει, επιθεωρεί όλους τους χώρους και λέει: εδώ πρέπει να κάνετε αυτό, εκεί πρέπει να κάνετε το άλλο, έχετε αυτή τη διορία, θα ξαναπεράσουμε την επόμενη φορά. Και αναλόγως δίνει την άδεια για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου την επόμενη σεζόν. Γιατί και εκεί το έχουν αφήσει το γήπεδο. Και πάλι καλά που ήταν και οι εθελοντές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και βοήθησαν πραγματικά στο να γίνουν κάποια πράγματα και να καλοπιστεί λίγο ο χώρος. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία θα την τσεκάρουμε κιόλας βέβαια, αλλά υπάρχει ως πρώτη πληροφορία, μπορούμε να τη δώσουμε, ότι επιστρέφει ο Βεργίνης στον Άρη, ο Άσος. Ή Γκάρτ, πώς τον λες. Γκάρτ το λες ή Άσο. Άσο 2. Άσο 2. Ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν με το Λαύριο και είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην ομάδα του Άρη και είναι φυσικά με δεδομένα και όλα τα προβλήματα που έχει η ομάδα και τα δεδομένα που επικρατούν είναι μια πολύ καλή περίπτωση αθλητή για να βοηθήσει στον Άσο και το 2. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης έχει μπαν. Δεν μπορεί να πάρει ξένους παίκτες πέρα από αυτούς που βρίσκονται μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία τα συμβολέα τους στην Ελλάδα. Άρα μια καλή λύση Έλληνα αθλητή αυτομάτως δίνει περισσότερες επιλογές και λύσεις στο Βαγγέλη Αγγέλου. Ο Βεργίνης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο Άσο και το και κάνει και μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Το 2010 έως το 2013 είχε περάσει από την Θεσσαλονίκη. Και πόσο χρόνο είναι τώρα αυτός, 31. Θα το δούμε αν επιβεβαιωθεί κιόλας από την πλευρά του Άρη. Λοιπόν, το 23-10-27-3-8 θα ξανανοίξει όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα των 6 και 30. Θα πάμε αμέσως τώρα, κύριε Καβαδία, και όταν επιστρέψουμε και πάλι ανοιχτές γραμμές. Τι έγινε, φίλε? Ο Σαββόπουλος δεν υπήρξε ποτέ παπάτζης. Χάλασε. Επιστρέφω το... τις, ναι. Τους αφού λέει, είπες τα αποκαλύψεις Μυροφορίδης. Λοιπόν, τέτοια... ο Δημήτρης Πανός έχει στα χέρια του ένα ενδιαφέρον το γράψω. Από Τρίκαλα. Τρίκαλα. Δόξα Δράμας. Δύο. Και Κέρκυρα. Τρεις προτάσεις ο Σπανός. Ενδιαφέρον και υποσυζήτηση όλα αυτά. Τρίκαλα, Δόξα και Κέρκυρα. Και Κέρκυρα περιμένει να δει τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση. Ναι. Του γνωστή ιστορία που μπορεί να κρατήσει στη μεγάλη κατηγορία την Κέρκυρα. Πώς την κρατήσει, αφού ομάδα που πέφτει δεν μένει. Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και το έχουμε δει να συμβαίνει και σε βάρος του Άρη φυσικά. Σωστό. Αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παύλο Μυροφορίδη, ο Παύλος Μυροφορίδης έχει κάνει συζήτηση με τον κύριο Μπύρο. Μάλιστα. Έχει κάνει συζήτηση με τα Τρίκαλα. Είπε όχι. Σου λέω ότι έχει κάνει. Δεν είπα. Είπε όχι. Εσύ μας είπες που θα πάει. Θα μας πεις να αποκαλύψει που θα πάει, μας είπες. Και θα πάει. Επιστρέφει στον Άρη. Ασκείται έντονο pressing από τον Ηρακλή. Σωστό. Το είπαμε το πρωί. Το αποκαλύψαμε. Και υπάρχει και μια ομάδα της Super League η οποία ίσως είναι και πιο κοντά από όλες για να κερδίσει τις υπηρεσίες του την επόμενη σεζόν. Ποια είναι αυτή? Να το πούμε τώρα όμως. Βέβαια, γιατί να μην το πεις. Το πει αυτός μετά σε φίλο του δημοσιογράφου. Ας το πει. Πες το εσύ. Αποκάλυψε, ρε φίλε. Γιατί δεν μας λες? Είπες θα αποκαλύψω που θα πάει. Ομάδα Super League. Ποια είναι η ομάδα Super League? Η οποία επίσης του ασκεί έντονο
έντονο pressing τις τελευταίες μέρες. Ομάδα Super League. Ο ΠΑΟΚ. με Μίχελ που πας, φίλε. Πού πας με Μίχελ. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ τώρα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ταμπίζα. Η ΑΕΚ δεν θέλει, ο Άρης δεν έχει θέση καν. Ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Ο Ατρόμητος έχει τον κολλητό του Σπανού. Τον Αγγελόπουλο. Τον Αγγελόπουλο. Ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν μου κάθε... έχει Παντελίδη. Έχει μοντέλο εκεί. Πολύ όχι, έχει Παντελίδη. Τέτοιες επιλογές Αργεντινή, και έχει Παντελίδη. Δεν γίνεται. Απέρριψα λοιπόν τις μισές ομάδες. Προχωράω προς τα κάτω. Έκλεισε. Τον έκλεισα. Λαμία. Πέτυχα. Όχι. Τι όχι ρε. Απόλλωνος Μήνης πήρε Γάλλο προπονητή. Με Μυροφορίδη. Μόνο για το Μουλέ Ρους μπορεί να συζητάνε. Άρα φεύγουν και αυτοί οι δύο. Αφού δεν είναι η Λαμία. Η Λαμία ήταν το μεγάλο μου τέτοιο. Όπλο, Απόλλωνος Μύρης δεν γίνεται. Πανιόνιος, φίλε. Με ζαμάνι. Πανιόνιος είναι η ομάδα. Και χωρίς τέτοιο. 2,87 και 3,8 για παραμένει. Χωρίς άδεια ο Πανιόνιος, ό,τι πρέπει για Μύρο. Με παίκτες κάτω των 23. Κλείσαμε. Γράψτε το, ξυπνήστε. Κάτσε το στείλω. Τι. Να το γράψουμε. Ποιο. Πανιόνιος για Μυροφορίδη. Καμία σχέση. Πανετολικός έμεινε, ρε φίλε. Πανετολικός έμεινε. Δεν έχει άλλες. Και η Ξάνθη. Σιγά μην κάνει ο Πανόπουλος με τον Μυροφορίδη. Ακροατή. Εδώ σε φίλε, μας έκοψες πάλι τα τέτοια, τα κόκκινα τα φωτάκια. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα λίγο να αναφερθώ στο θέμα του Εραστέχνη. Του Εραστέχνη. Παρακαλώ, πείτε μας το μικρό σου όνομα όμως. Παντελής, λέω. Έλα, Παντελή. Από την? Γερμανία. Α, Γερμανία, μάλιστα. Ναι. Επειδή ακούω σε διάφορες εκπομπές, βγαίνουν οι φίλαθλοι μας και καταφέρονται κατά του Εραστέχνη. Ήθελα να ρωτήσω ορισμένα πράγματα βασικά. Για να δω αν είναι δικαιολογημένες αυτές οι διαμαρτυρίες ή όχι. Ο Εραστέχνης αυτή τη στιγμή τον διοικεί ο Ψηφίδης. Τον οποίο τον βρίζουν πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι, αυτοί που βρίζουν θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του Ψηφίδη? Όχι. Και υπό ποιες προϋποθέσεις? Υπό καμία. Μόνο να αναλάβουν τα χρέη. Που κληρονόμησε ο Ψηφίδης από τις προηγούμενες διοικήσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτοί που βιώνουν και καταφέρουν εναντίον του, πρέπει να λένε ότι ναι, καταφέρουμε εναντίον τους, αλλά ο Ψηφίδης είναι και το... Κοίταξε, το άλοθη που έχει, που είναι ένα πραγματικό και στο αναφέραμε εμείς, μας ρώτησες και στο είπαμε κατευθείαν. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκείται κριτική για συγκεκριμένες κινήσεις και επιλογές που γίνονται τη διοίκηση του κ. Ψηφίδη. Αλλά κριτική απ' να έχει άλλη και μια λύση, νομίζω. Ναι, να απ' την άλλη όμως, από μια λύση. Αυτό που λέει ακριβώς ο Αλέξης. Απ' την άλλη, η κριτική είναι εύκολη. Να λέμε, α, Σαββόπουλε, δεν φοράς ωραίο μπλουζάκι ή δεν τα έκανες ωραία τα πράγματα. Ναι, τι να κάνεις όμως. Αλλά τι να κάνεις επί του πρακτέου. Γιατί όταν έχεις 5 εκατομμύρια ευρώ χρέη από άλλους, δεν τα έχεις κάνει εσύ. Γιατί αν τα έχεις κάνει εσύ, αλλάζει η κουβέντα. Τι μπορείς να κάνεις σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο? Σωστά. Η άλλη ερώτηση είναι, μήπως ξέρετε πόσα μέλη έχει ο Εραστέχνης? Αριθμό λες? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ναι, έτσι στο πόσα είναι τακτοποιημένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ό,τι και να πούμε θα είναι αυθαίρετο. Πάντως στις, στις εκλογές και στις συνελεύσεις, οι οικονομικά τακτοποιημένοι τη μια φορά ήταν 35 και την άλλη 48. Και μια φορά που ξεπεράσαμε τους 100, πανηγυρίζαμε 107, 100, και αυτό ξέρεις γιατί τους ξεπεράσαμε? Γιατί είχε θέμα το ποδόσφαιρο. Και πήγαν 108 και ψηφίσανε. Okay. Εγώ είμαι μέλος του Εραστέχνη εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς δεν έχουμε να ψηφίσω γιατί μένω στο εξωτερικό. Ναι. Άρα λοιπόν, θα έλεγα εγώ σε εσάς τους δημοσιογράφους, όταν κάποιος βγει και καταφέρεται κατά του Εραστέχνη ή κατά του Ψηφίδη, να το ρωτάτε κιόλα, μήπως είστε μέλος?
Τώρα μου στέλνουν για να βοηθήσω αυτό που ρώτησες προηγουμένως, ότι είναι γύρω στα 850 τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Αραστέχνη μετά την εκαθάριστα μητρώα του Συλλόγου. Ωραία. 850. Ναι. Τακτοποιημένα οικονομικά. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήταν να βγει, όταν έγιναν εκλογές μεταξύ για το ποδόσφαιρο, Καρυπίδης βγήκε με 30 τόσους ψήφους, μου φαίνεται. 38-36. 30 τόσους. Μπράβο. Άρα λοιπόν ήταν καμιά 70. Παρόντα. Πού βγαίνουν αυτά τα 8 παρόντα. Μπορώ να καταλάβω. Άλλο παρόν, άλλο γιατί. Θα σου πω, ένα πάρα πολύ απλό. Εγώ πάω, γράφομαι, πληρώνω τα 25 μου ευρώ πόσο είναι, γιατί νομίζω είναι 25 αυτή τη στιγμή, και δεν πάω να ψηφίσω. Είμαι τακτοποιημένος. Απλά δεν πάω. Μου κάνει εντύπωση όμως από τα 800 να πάω μόνο, δηλαδή το 10% πήγε μόνο. Καλά, τότε στην Γάμα Εθνική. Στην Γάμα Εθνική. Γιατί μη σου φαίνεται περίεργο, ο Άρης είχε ενεργά στη Λέσχη τότε, που ήταν κάτι αντίστοιχο, έτσι, είχε ενεργά τακτοποιημένα μέλη 3.500. Εγώ είμαι βέβαιος ότι από τους 3.500 το 89% ήταν και μέλη στον Εραστέχνη. Μάλιστα, εντάξει, ας το δεχτώ. Κάτι άλλο. Ακούω πάρα πολλούς τώρα που βγήκαμε στη Super League να καταφέρονται λίγο και εναντίον του Καρυπίδη, λέγοντας ότι πρέπει να βρει επενδυτή, να βάλει λεφτά εκείνο το άλλο κτλ. Εγώ θα πω σκέψη. Πάντως ακούς μόνο αυτούς που καταφέρονται. Υπάρχουν, ξέρεις, και οι άλλοι. Και αν μας παρακολουθείς σε εμάς, στην δική μας την εκπομπή, η λογική δεν είναι αυτή του να ορμάνε στον Ψηφίδη, τον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, η κάθε εκπομπή καθορίζει και το ύφος της. Πράκους. Δεν λέω για εσάς δημοσιογράφους, λέω για τον κόσμο που βγαίνει στα. Και εγώ για τον κόσμο λέω. Να ξέρεις ότι πάντα βγαίνει αυτός που θέλει να κάνει έτσι και λίγο χουλιαμά. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι συμφωνούν και βγαίνουν να το πούν. Μην παρασυρώμαστε λοιπόν μόνο από αυτούς που ακούμε. Εντάξει, εγώ έχω την αίσθηση, τέλος πάντων, ναι, ότι αυτοί που βγαίνουν η πλειοψηφία καταφέρονται ή καταφέρονται, μπορεί να μην καταφέρονται. Ναι, έχει αλλάξει λίγο το κλίμα προς το θετικό, είναι η αλήθεια, σε σχέση με το τι ήταν αλλά πέρσι. Αλλά λένε, τέλος πάντων, να βρει έναν επενδυτή, δεν μπορεί μόνος του κτλ. Ναι, απλώς υπάρχει εγώ αυτό. Μια σκέψη θα κάνω και θέλω να μου πείτε εάν έχω κάποιο δίκιο. Σαν κοινός θνητός, πούμε, έτσι, δεν είμαι ούτε ο πιο έξυπνος, ούτε και πιο βλάκας, κάπου στη μέση είμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι επενδυτής και θέλω να επενδύσω στο ποδόσφαιρο. Είμαι επενδυτής, δεν είμαι αριανός. Έτσι, ναι, να πω ότι είμαι αριανός και θα θυσιάσω τα λεφτά μου. Λοιπόν, είμαι επενδυτής και θέλω να επενδύσω στο ποδόσφαιρο. Επειδή ζω και στη Γερμανία, γιατί να έχω να επενδύσω στον Άρη, στην Ελλάδα τέλος πάντων, και να μην επενδύσω στην τρίτη εθνική της Γερμανίας. Όπου θα έχω τηλεοπτικό συμβόλαιο, θα έχω περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Μην το αναλύεις. Ο μόνος λόγος για να επενδύσει, ναι, κάποιος σε μια ελληνική ομάδα, αν δεν την υποστηρίζει, είναι γιατί θα απολαμβάνει άλλων ευκαιριών, θα τους βαφτίσω, σε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο κάθε Σαββίδης, ο κάθε Μαρινάκης, ο κάθε Μελισανίδης που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, πήραν και άλλα πραγματούδια. Όπως και ο Καρυπίδης στο μυαλό του είχε άλλα πράγματα πέρα από το τέτοιο. Έχει ως τον Άρη ως μια σπίδα αυτή τη στιγμή, μην το ξεχνάμε, να λέμε την πραγματικότητα. Γιατί ο Νεφελούδης βγαίνει, ξεφωνίζει τον Καρυπίδη για τα σούπερ μάρκετ και αυτομάτως αποκτά εχθρούς από τον Άρη. Αυτό, να λέμε και τα ωφέλη του κάθε Καρυπίδη από ομάδες και την ενασχόληση του, γιατί βάζει λεφτά από την άλλη, έτσι. Άρα όλοι έχουν τους σκοπούς και τους στόχους τους. Για να έρθει λοιπόν μια ομάδα όπως στην Ελλάδα, θα πρέπει αυτός που θα έρθει να σκέφτεται και να προσπαθεί να πετύχει και κάτι άλλο. Εκτός αν είναι αριανός, όπως λες, Ολυμπιακός, πάω okay, και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά σαν επενδυτής, γιατί ακούω πολλούς έτσι πολύ εύκολα, να έρθει, νομίζω ότι είμαι ο Άρης, είμαι γωνιακό μαγαζί και θα τρέξουν τώρα οι επενδυτές να βάλουν τα και εάν έρθει τώρα και ένας επενδυτής, έστω ότι εγώ είμαι ένας επενδυτής και αποφάσισα να πάρω τον Άρη, θα ακούσω εγώ τον κάθε, γιατί τους ακούω πάλι να λένε γιατί έφερε τον Ερέρα. Γιατί αυτό δεν αλλάζει, πάμε, φίλε μου. Αυτό δεν αλλάζει. Και με τα social media δεν θα αλλάξει καθόλου. Ναι, έχουμε και απαιτήσεις. Να έρθουν οι προπονητές από το Πάνω Ράφι. Ποιος ρε παιδιά θα έρθει στην Ελλάδα από το Πάνω Ράφι? Ο Πάκο Ερέρα θεωρείται από το κάτω.
Ο Πάκο Ερέρα θεωρείται από κάτω ράφι για μια ομάδα που ανεβαίνει από τη Football League στη Super League. Δεν θεωρώ, δεν έχω κάτι κατά του ανθρώπου, έτσι. Δεν το πιστεύω. Δεν θεωρείται κάτω ράφι πάντως. Εν πάση περιπτώσει. Κάτω ράφι ήταν ο Γρηγορίου σε σχέση με τον Ερέρα. Ο Μάντζιος, ο Πετράκης και όλοι αυτοί που έπαιζαν σε διάφορα media μόνο και μόνο για τα κλικ και για να τρελάνουν τον κόσμο. Εννοώ πάνω ράφι και κάτω ράφι για την Ευρώπη. Δηλαδή για την Ισπανία τέλος πάντων δεν είναι το πάνω. Από τον Ερνάντεθ, από τον Ερνάντεθ που είχε έρθει και βγήκε χαλαρά τέταρτος, είναι πιο πάνω. Πιο καλό όνομα στην Ισπανία. Μακάρι, εντάξει, εγώ δεν καταφέρω με κανένα. Θα το αποδείξω όμως ο άνθρωπος στο γήπεδο. Απλώς ορισμένες ερωτήσεις και ορισμένες σκέψεις κάνω, έτσι. Είναι συζήτηση κάνω. Δηλαδή θέλω να ερεθίσω λίγο τη σκέψη του Αριανού. Να είναι λίγο πιο μαζεμένος όταν κάνει κριτική. Να σκεφτεί δηλαδή ορισμένα πράγματα πρώτα, είναι εφικτά. Και εγώ θα ήθελα να έρθει ο Κούπερ, να έρθει ο Κόντε, δεν ξέρω ποιος ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό. Έρχονται, αν τους δώσει ένα εκατομμύριο. Εντάξει, και με το εκατομμύριο πάλι θα έρθουν. Γιατί το εκατομμύριο θα το βρουν στην Αγγλία και θα είναι και πιο. Μπορεί να έρθει κιόλας. Μπορεί να έρθει με το ένα εκατομμύριο. Αλλά εκτός από το ένα εκατομμύριο, ο προπονητής που θέλει ένα εκατομμύριο θα θέλει και 10 εκατομμύρια budget. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει αυτό το εκατομμύριο. Και τα 10 εκατομμύρια budget σημαίνει, αν είναι 10 το αγωνιστικό, σημαίνει 17-18 εκατομμύρια budget συνολικό. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Άρης μπορεί να έχει 17-18 εκατομμύρια budget συνολικό τώρα, όταν με 13 και 14 και 15 εκατομμύρια έσοδα την καλή χρονιά της Ευρώπης πάλι μπήκε μέσα, τότε θα πάμε σε 2 χρόνια πάλι στη Γάμα Εθνική να ξαναπαίξουμε με το κοκκινό χώμα. Υπάρχει ο τρόπος να μην γίνει αυτό. Να είναι σαν το Σαββίδι. Βλέπεις τι γράφουνε. 15 εκατομμύρια αύξηση. Ο ΠΑΟΚ οφείλει εντός εισαγωγικών στο μεγαλομέτωχό του 100 εκατομμύρια. Είναι ο μεγαλομέτωχός του. Αν μια μέρα όμως ανοίξει την πόρτα και βγει. Επειδή ας πούμε λίγο πολύ ξέρω πως σκέφτονται οι Ρώσοι. Ναι. Γιατί η οικογένειά μου έρχεται από τη Ρωσία και αυτοί οι συγγενείς μου ξέρουν και το Σαββίδι. Αυτοί έχουν μια νοοτροπία διαφορετική. Δεν μπορεί να τα πάρει στο κρανίο και αύριο να σε. Μακάρι ο Άρης να βρει έναν ισχυρό οικονομικό παράγοντα όπως ο Σαββίδης. Να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε την πραγματικότητα. Εντάξει, από εκεί και έπειτα διαφωνούμε σε πολλά σε θέματα ήθους, σκέψης, νοοτροπίας, ενεργειών. Διαφωνούμε. Εγώ μιλάω για την οικονομική του δυνατότητα. Μακάρι. Αλλά να σου πω και κάτι. Ο Σαββίδης προς τον Άρη ήρθε πρώτα. Αλλά κάποια μεγάλα μυαλά τον διώξανε. Εντάξει, okay. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτός που θα έρθει ή αυτός που είναι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή θέλω να βάλει βάσεις στην ομάδα μου, βάσεις βαθιές, ώστε και αν σηκωθεί και φύγει να υπάρχει ένα υπόβαθρο για να κρατηθεί η ομάδα. Στη Super League η ομάδα μπορεί να κρατηθεί σε κάθε περίπτωση και να βρεθούν λύσεις. Στη Β' και στη Γ' Εθνική ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκεί έπρεπε να βάζει χρήματα. Εντάξει, ο μεγαλομέτοχος. Ναι, εγώ έχω ένα άλλο παράδειγμα όμως. Έχω το παράδειγμα του Άρη όταν έβγε ο Κοντομινάς. Μ' άφησε και με 10 εκατομμύρια χρέη και μου βούλεψε. Δεν σ' άφησε με 10. Θέλω... Τα 9 ήταν σε αυτόν. Ορίστε. Τα 9 ήταν σε αυτόν χρέος. Ήταν παρόμοια κατάσταση με το Σαββίδι. Από τις αυξήσεις με το κόκκινο κεφάλαιο κτλ. Το χρέος δεν το κάνει ο Κοντομινάς αυτός καθ' αυτός. Το χρέος το έκανε ο Ζαχουδάνης που ακολούθησε. Εντάξει, τώρα η ιστορία αυτή είναι λίγο περίεργη. Δεν θέλω να επεκταθώ. Έχω μια άλλη άποψη. Δεν, περίεργη είναι καθόλου. Γιατί αν δεν υπήρχε το χρέος στον Κοντομινά, δεν θα μπαίνει στο 44. Είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Γιατί εκμεταλλεύτηκες αυτό το χρέος στο τέλος και σώθηκες. Έστω προσωρινά. Θα πω κάτι άλλο. Ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο και ο καθένας θα σκεφτεί ό,τι θέλει. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας, ο Κοντομινάς. Ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος πούλησε τον Άρη στον Ζαχουδάνη και πούλησε την εταιρεία του σε μια εταιρεία πορτογαλέζικη τέλος πάντων, η οποία ήταν πολυεθνική και πήρε λεφτά. Έτσι και η εταιρεία υπάρχει εκείνη, ενώ ο Άρης διαλύθηκε. Άρα λοιπόν ας βάλει κάποιος στο μυαλό να σκεφτεί. Και ας σκεφτώ ότι μου φέρε και μια αντισυγκρατημία για τη μία εταιρεία ενδιαφέρονταν και για την άλλη εταιρεία
την χρησιμοποίησε, όπως λέγαμε και λίγο πριν, προκειμένου να πετύχει την είσοδο, της άλλης εταιρείας στο χρηματιστήριο, να έχει τις αβάντες που έπρεπε να έχει από κυβερνητικούς παράγοντες τότε, γενικότερα να τον αντιμετωπίζουν ως έναν άνθρωπο που πέρα από εταιρείες έχει πίσω του και ένα ολόκληρο λαό. Αυτό ακριβώς έλεγα, ότι ένας επενδυτής για να έρθει σε μια ομάδα χρειάζονται και άλλα πραγματάκια για να αναλάβει την ομάδα. Αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι πέταμα χρημάτων. Πέταμα χρημάτων. Ναι. Ακόμα και αν παίρνεις τα λεφτά του Champions League, μέσα μπαίνεις. Ναι. Να σε καλά. Διάβαζα μία... Άντε, πες και το τελευταίο. Ναι, εντάξει, okay. Ναι, θα σου πω και το τελευταίο. Διάβαζα μία μελέτη για τα έσοδα που έχουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Και έλεγε, ας πούμε, πόσο τις εκατό παίρνουν από τα εισιτήρα κτλ, πόσο από την τηλεόραση, πόσο από διαφημίσεις κτλ. Τα λεφτά που παίρνουν από διαφημίσεις... Διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στο... Ναι, έλεγε για την Γερμανία αναφερόταν. Ναι. Είναι γύρω στο 17%. Έτσι, τα υπόλοιπα προέρχονται από... Ναι, αλλά τι συγκρίνουμε τώρα. Τηλεόραση, από διαφημίσεις... Άλλες αγορές όμως, Παντελή. Έτσι. Άλλες αγορές. Ναι, άλλο τα 80 εκατομμύρια Γερμανών, άλλο τα 10 εκατομμυριάκια εδώ στην Ελλαδίτσα μας. Έχει διαφορά τεράστια. Ναι. Να σε καλά. Ήθελα να πω πόσο πίσω είμαστε. 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 Να σε καλά, Γεια σου. Αυτές τις απόψεις των φίλων και τα συζητάμε. Παιδιά, τι ψάχνουμε να βρούμε. Η Φούλαμ ανέβηκε από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στην πρώτη και παίρνει 194 εκατομμύρια ευρώ. Να αυτό, όποιος κερδίζει, αυτό λέω. Έχει έπαθλο 194 εκατομμύρια ευρώ. 194 εκατομμύρια, το ξαπώ. Η ομάδα που ανέβηκε από τη Β' στην Α παίρνει 194 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί υπάρχει οργάνωση, γιατί υπάρχει υποδομή, γιατί υπάρχει και πελατεία. Γιατί υπάρχει κοινό το οποίο η Φούλαμ έχει 40.000 κόσμο στο γήπεδό της. Τι συγκρίνουμε. Και εμείς θέλουμε και λέμε Β' Αγγλίας τώρα έπαιζε ο άλλος. Κλείσει, Σαββόπουλε. Διώξε, γιατί ο κύριος Ραπτόπουλος έχει πάρα πολλά να πει. Τι έχει να πει? Πάρα πολλά έχει να πει. Πάρα πολλά. Αντί, θα κάνει ώρα για μπλε ο Ραπτόπουλος. Ωραίος θα σου είναι. Καλησπέρα, βγάλε χαρίλο ο Χαρίτων. Μια χαρά. Ο Γιώργος ο Ματζούκης απουσιάζει, οπότε ο Παύλος θα σας συντροφεύσει. Θα σας κάνει το pre-game του Σαββατοκύριακου. Όχι, για NBA θα πεις. Μπάσκετ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας πεις για το συνολάκι του Λεμπρόν. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Στοίχημα.gr. Ετοιμαστείτε σιγά σιγά. Γεμίστε τους λογαριασμούς σας, γιατί έχουμε Μουντιάλ που έρχεται. Και στη στοίχημα.gr τα smart notifications δίνουν άμεση ενημέρωση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στο κάθε παιχνίδι. Ο Φτίκας είναι μαζί μας. Πλακάκι ήδη γίνεις. Μπορείτε να πάτε στην έκθεση και να σχεδιάσετε την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Τηλεφωνάκι 905-503. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, πείτε άκουσα στο Λίμπρο και είπε ο Χρύσανθος θα μας κάνεις καλύτερη τιμή. Τώρα πάρε στο Φτίκα. Πάρε, είπε ο Χρύσανθος, τώρα παίρνω για πλακάκια, θέλω για κάτι κόλλες, θα μας κάνεις καλύτερη τιμή, είπε ο Χρύσανθος. Τώρα, 905-503. Λοιπόν, και ο Γιαννόπουλος Σέρβις, 751-933. Τώρα που είναι και Σαββατοκύριακο, αν σας αφήσει το φορτηγό, θα πάρετε τηλέφωνο και θα έρθει ο Γιαννόπουλος και θα σας βάλει μπρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Καβαδία. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μου μείνατε εδώ συντονισμένοι. Το Σαββατοκύριακο θα πάρει φυσικά μέσα από το All About Aris ενημέρωση για οτιδήποτε προκύψει τυχόν με τα γραφικά. Αν προκύψει κάτι σημαντικό, φυσικά θα ακούσετε και από το ραδιόφωνο, από τις εκπομπές. Το ρεπορτάζ δεν σταματάει, επειδή θα αρχίσουν τα μπάνια του λαού και έρχεται και καύσωνας, λέει, από Δευτέρα με 30 κάτι θερμοκρασία. Τη Δευτέρα πάλι με το καλό. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.